λαϊκή παράδοση θέλει τον Λάζαρο σκυθροπό και αγέλαστο μετά την Ανάστασή του. Μάλιστα, δικαιολογεί τη θλίψη του αυτή στα όσα είχε δει κατά την τετραήμερη παραμονή του στον κόσμο των νεκρών, τον Άδη. Οι ίδιες παραδόσεις αναφέρουν ότι γέλασε μόνο μια φορά όταν είδε κάποιον να κλέβει ένα πύληνο αγκείο και σχολίασε ηρωνικά και αποφθεγματικά. Το ένα χώμα κλέβει το άλλο χώμα. Τι απέγινε όμως ο Λάζαρος μετά την Ανάστασή του? Όπως ήταν φυσικό, το θαύμα της έγερσης του Λαζάρου ξεσήκωσε τους Ιουδαίους, οι οποίοι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν, διότι ήταν το ζωντανό παράδειγμα και τεκμήριο του θαύματος. Έτσι, ο Άγιος, διωκόμενος από τους Ιουδαίους, καταφεύγει στην Κύπρο, όπου τον συναντούν οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας και τον χειροτονούν πρώτο επίσκοπο Κητίου. Το αρχαίο Κήτιο, η πόλη του φιλοσόφου Ζήνωνα, είχε τη μεγάλη τιμή να ευαγγελιστεί τον λόγο της αλήθειας, όχι από έναν απλό εργάτη του Ευαγγελίου, αλλά από έναν προσωπικό φίλο του Χριστού. Ο δίκαιος Λάζαρος έζησε άλλα 30 χρόνια μετά την έγερσή του. Ο Ιησούς Χριστός αγαπούσε τον Λάζαρο και τις αδερφές του, αλλά δεν έτρεξε κοντά τους αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την ασθένεια. Έμεινε εκεί που βρισκόταν για 2 μέρες ακόμα. Και όταν πέρασαν αυτές οι 2 μέρες, είπε στους μαθητές του: «Ας πάμε στην Ιουδαία. Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, κοιμήθηκε. Πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Οι μαθητές του νόμιζαν ότι μιλάει για τον ύπνο του σώματος και του είπαν: «Κύριε, αν κοιμήθηκε, θα γίνει καλά». Εκείνος όμως εννοούσε τον θάνατο. «Ο Λάζαρος πέθανε», τους λέει. «Χαίρομαι όμως για σας, γιατί ο θάνατός του θα γίνει αφορμή για να πιστέψετε». Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.